Γεια σας, συνεφίλ. Πάρτε τα popcorn σας και χαμηλώστε τα φώτα, γιατί σήμερα θα βουτήξουμε σε ένα πραγματικό κλασικό έργο του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Δράκος με τον θρυλικό Ντίνο Ηλιόπουλο. Αυτή η ταινία του 1956, σε σκηνοθεσία Νίκου Κούνδουρου, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό με τη συναρπαστική πλοκή και τις άψογες ερμηνείες. Ο Δράκος δεν είναι απλά μια ταινία. Είναι ένα κοινωνικό σχόλιο τυλιγμένο σε μια αισθητική νουάρ. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος, που υποδύεται τον Μπράο και ανεπιτίδευτο Θωμά, δίνει μια από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του. Ο Θωμάς είναι ένας μοναχικός υπάλληλος τράπεζας που τον μπερδεύουν με έναν διαβόητο γκάγκστερ. Ακούγεται ενδιαφέρον έτσι, αλλά είναι κάτι περισσότερο από μια απλή περίπτωση λανθασμένης ταυτότητας. Η ταινία εμβαθύνει σε θέματα ταυτότητας, φόβου και κοινωνικών προσδοκιών. Κάθε καρέ είναι σχολαστικά φτιαγμένο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που σε τραβάει στον κόσμο του Θωμά. Το παιχνίδι του φωτός και της σκιάς, σήμα κατά τεθέν του φιλμ νουάρ, χρησιμοποιείται εδώ με μαεστρία. Κάθε σκηνή είναι μια οπτική απόλαυση που αντανακλά την εσωτερική αναταραχή των χαρακτήρων. Και ας μην ξεχνάμε το στοιχειωτικό σκορ του Μάνου Χατζηδάκη. Η μουσική συμπληρώνει τέλεια τον σκοτεινό και μυστηριώδη τόνο της ταινίας. Δεν είναι περίεργο που ο Δράκος θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Αλλά αυτό που κάνει αυτή την ταινία πραγματικά διαχρονική είναι η εξερεύνηση της ανθρώπινης φύσης. Το ταξίδι του Θωμά είναι μία αντανάκλαση των δικών μας αγώνων με την ταυτότητα και την αποδοχή. Είναι μία ιστορία που βρίσκει απήχηση σε όλους, ανεξάρτητα από την εποχή. Αν δεν έχετε δει ακόμα το Δράκο, σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να το παρακολουθήσετε. Είναι ένα κινηματογραφικό διαμάντι που αναδεικνύει τη λαμπρότητα του ελληνικού κινηματογράφου. Και για όσους το έχουν δει, αξίζει πάντα να το ξαναδείτε. Λοιπόν, ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις για το Δράκο? Σας άφησε εντύπωση όπως και σε μένα? Αφήστε τα σχόλιά σας παρακάτω και ας συνεχίσουμε τη συζήτηση. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και subscribe για περισσότερες βαθιές βουτιές σε κλασικές ταινίες. Μέχρι την επόμενη φορά, συνεχίστε να παρακολουθείτε και να εκτιμάτε την τέχνη του κινηματογράφου.